La Real inizi Varaton, Varaton. Ναι. Έλα ρε Νικό. Εδώ πέρα μορφώνομαι. Έλα. Ναι, ναι, παίρνω, παίρνω όποτε θέλεις. Έλα. Έλα, έλα. Δώσ' του, δώσ' του. Μπράβο ρε. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα εδώ, στο Στελάρα. Πάμε είναι. Έτσι, πως σας ασφαλείς, καλά Στέλιο. Σήμερα τι γίνεται παιδιά εδώ. Καταρχήν για τους νέους φίλους του καναλιού που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Στέλιος, να πούμε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους retro video games συλλέκτες στην Ελλάδα και μη. Με πολύ τρελά κομμάτια, exotic, πολύ όμορφο game room. Εδώ είναι ο νέος του χώρος που θα τον δείξουμε σε λίγο καιρό μόλις να ολοκληρώσει. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο update που πριν 2 χρόνια, όσοι ξέρετε και παρακολουθείτε, είχαμε κάνει το room tour του, που είχε γίνει χαμός τότε με αυτό το επεισόδιο. Ο Στέλιος λοιπόν έχει φτιάξει ένα νέο χώρο που θα τα δούμε σύντομα σε ένα updated επεισόδιο. Επίσης, όσοι δεν ξέρουν, έχουμε κάνει μια playlist, μια συνεργασία που λέγεται Retro Collectors. Αυτό σημαίνει το 4ο επεισόδιο. Ξέρω ότι είχαμε μείνει πολύ πίσω, έχουμε να κάνουμε ένα εξάμηνο περίπου. Αλλά λόγω ότι έχουμε και οι δυο μας περίεργα ωράρια, μετά Χριστούγεννα, κορονοϊή, αργήσαμε, αλλά επιστρέφουμε με ένα πολύ δυνατό κομμάτι, έτσι. Στέλιο, Sega Divers. Sega Divers, εντάξει. Μόνο η Ιαπωνία, περίπου 1000 κομμάτια. Dreamcast ενσωματωμένο σε τηλεόραση, έτσι. Ένα αντίστοιχο είχαμε δείξει Super Famicom. Τηλεόραση, δεν θυμάμαι. Τηλεόραση, τη στο, στο room του που είχαμε room, κάνει. Η συγκεκριμένη τηλεόραση είναι 14 ιντσών, είπαμε 1000 κομμάτια. Το σχήμα του είναι εμπνευσμένο από τον Sonic. Θυμίζει Sonic, ναι. Ακριβώς. Κυκλοφόρησε το 2000. Ναι. Μόνο η Ιαπωνία αυστηρά. Και από ό,τι έχω διαβάσει ήταν τότε 4 φορές πάνω της τιμής ενός απλού. Πανάκριβο και σκέψου τώρα για να το φέρει κάποιος Ευρώπη έπρεπε να περάσει από Τελωνία, από 1000 πράγματα ξέρω εγώ και ναι. Συν το ότι το μέγεθός του και γενικά επειδή είναι πολύ ευαίσθητο πώς θα σου ερχόταν έτσι, ναι, σε τι κατάσταση. Εγώ βλέπω ότι ο Στέλιος, παιδιά, όπως βλέπετε, και τα έχει όλα γενικά κοντά στη συλλογή του. Έχει και το κουτί του, το οποίο είναι αυτό εδώ μπροστά που βλέπετε. Θα δούμε σε λίγο τα περιεχόμενα. Απλό, σπαρτιάτικο. Έτσι, χωρίς δηλαδή. Ιαπωνέζικο, ρε παιδί μου, χωρίς πολλά μπλα μπλα απ' έξω. Δεν έχει γίνει το πρόεδρο της ΕΓΚΑ, όπως είχε το άνθρωπο. Της Αμερικής, το Καλίνσκι. Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα πριν κάνουμε το room tour πριν 2 χρόνια και γενικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Μόνο για χαρκορίλα. Έτσι. Ναι, ναι. Και, γενικά ναι. Το Dreamcast είχε βγάλει πολλά limited και πολλές εκδόσεις έτσι περίεργες που... Ιαπωνία, έτσι. Ναι, κυρίως Ιαπωνία. Ήταν ένα μηχάνημα πανέμορφο, έτσι. Ναι. Εντάξει, εγώ μπορεί να γουστάρω τρελά Nintendo, αλλά δεν μπορώ να πω ότι στο Dreamcast βγάζω το καπέλο μου, ναι. Σαν κονσόλα είναι πραγματικά απίστευτη. Είναι ιδιαίτερο. Επίσης, να πούμε ότι είναι και region lock, δηλαδή παίζει μόνο Ιαπωνέζικα παιχνίδια. Ακριβώς. Είναι μια κανονική τηλεόραση. Είναι συνεργασία της εταιρείας που λέγεται Fuji. Είναι δηλαδή τρεις έχουν φτιάξει, είχα διαβάσει. Το έφτιαξε η Sega, μια εταιρεία Fuji. Εγώ το μυαλό μου πήγαινε Fujitsu ότι ήταν σχετική, αλλά δεν είναι. Και μια CSK. Δεν μας νοιάζει, αλλά ξέρετε, πριν κάνουμε το επεισόδιο που διάβασα, έτσι λίγο πρόχειρα, γιατί δεν υπάρχει παιδιά και μεγάλη πληροφορία στο, στο Google. Δηλαδή δεν βλέπεις τη σημαίνει. Ναι, επειδή μάλλον είναι λίγα τα κομμάτια, ναι. Πολλοί δεν έχουν αναρτήσει πληροφορίες και... Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες που θα ψάξω. Απλά εκεί που μου κάτσε το μάτι μου, εκεί που πήγε και να μου το πει και ο Στέλιος αν συμφωνεί, είναι ότι λέει ότι είναι από τα 5 πιο δύσκολα video games μηχανήματα κάποιος να κατέχει πλέον. Ισχύει. Είναι ισχύει, πολύ δύσκολο. Ισχύει. Εγώ είχα καταφέρει και το είχα πάρει πριν πολλά χρόνια. Α, για πες μας το story σου, χρόνια πριν, το είχα πάρει από συλλέκτη, εδώ Ευρώπη. Εντάξει. Και... Οπότε γλίτωσες και Τελωνία και δύσκολα. Ναι, ήταν, τα είχα πάρει από Ευρώπη, τα είχε απομυστεί εκείνος τότε. Α, ωραίος. Και το
απέκτησα. Ωραία. Μας. Πολύ όμορφο κομμάτι. Πάμε να το δούμε λίγο τώρα τι έχει μέσα το κουτί και μετά εννοείται και να το ανάψουμε να δείτε και πώς είναι. Πήγαμε. Οπότε πάμε Στέλιο να μας ανοίξει το κουτί, πάμε να δούμε και εδώ που γράφει Divers. Έτσι, CX1. Το κουτί της Πανδώρας. Έτσι. Ογκώδες κουτί, δεν έχω ξαναδεί κάποιο μεγάλο κουτί για... Εντάξει, για να φτάσει με ασφάλεια όσο μπορεί. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τι είναι αυτό. Εδώ. Ούτε ένας θεός ξέρει. Ναι, δεν το έχουμε. Προφανώς θα έχει κάποιο διαφημιστικό, κάποιο CD, κάποιο demo, δεν ξέρω. Στα μπατρίμκα στη Ιαπωνία εδώ βλέπω. Mm-hmm. Και χαρούμενοι εδώ πέρα οι φίλοι μας, οι Ιάπωνες. Ωραία. Εδώ είναι το χειριστήριο λοιπόν. Εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Ναι, χειριστήριο, ναι. Keyboard. Έτσι να το βγάλουμε. Είναι ακόμα άθικτο. Δεν το έχεις βγάλει ποτέ υπό αυτή. Όχι, 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 ποτέ. Μάλιστα. Ωραία. Retro smells. Έτσι. Εδώ βλέπουμε μερικά αυτοκόλλητα. Προφανώς αυτά τα κόλλαγες στα κουδιά. Α, για να τα βάλεις. Ναι, on, off, volume και τα λοιπά. Θα τα βάλεις. Δεν χρειάζεται, θα τα βάλω στο ψυγείο. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορα φυλάδια, οδηγίες χρήσεως. Τα χαρτιά όλα, ναι. Ένα ακόμα κουτί. Αυτό και το χειριστήριο μέσα. Όχι, αυτό. Έχει κάμερα. Η κάμερα που διάβαζα, ναι. Και εδώ πέρα δυστυχώς η μπαταρία έχει... Έσκασε και κάνει ζημιά. Έχει κάνει θέματα. Έχει και καρτά. Όλα δικά της. Όλα δικά της. Αυτά δεν τα δίνα ξεχωριστά. Έχει το γράφει και Divers. Α, σωστό. Οπότε είναι όλα exclusive, παιδιά, με την τηλεόραση, το μηχάνημα αυτό. Όλα sealed, όπως βλέπετε. Mm-hmm. Από κάτω είχε μήπως το controller. Κάτω. Α, ναι, πες μου τώρα, για αυτό το ήξερες. Είδατε... Το έχω ξεχάσει με τα χρόνια. Παιχνιδάκι μέσα. Τα δωράκια δεν τελειώνουν εδώ. Σωστά, και εδώ καλώδια... Μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Μικροφωνάκι. Και εντάξει, καλωδιάκια τώρα. Εδώ είναι η βάση της κάμερας. Α. Έτσι. Το καλώδιο. Μάλιστα. Και να πούμε ότι είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο controller pad. Το οποίο ήταν ουσιαστικά μόνο για αυτό το μηχάνημα. Είναι exclusive δηλαδή με τον Divers αυτή η έκδοση. Mm-hmm. Αυτά παιδιά ήταν τα πράγματα μέσα στο κουτί. Εντάξει, ογκώδες κουτί όπως βλέπετε. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλα αυτά που είχε μέσα. Πληκτρολόγια, καμερούλες, θυμίζει έτσι εκείνες εποχές του 2000 που ξεκινάγανε και οι κάμερες. Θυμάσαι οι webcams ναι, και ναι, 80. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε για όλα αυτά τα cyber που κάναμε τότε στα 18. Οπότε τώρα λες να πάμε να την ανάψουμε. Να πάμε σε λίγο ρεύμα. Για να πάμε να φύγουμε. Οπότε εδώ τώρα ο Στέλιος το έχει συνδέσει σε step down converter για το ρεύμα. Γιατί μην το τυνάξουμε έτσι και κλαίμε. οπότε θα μας δείξει πώς ξεκινάει τώρα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχουμε βάλει ένα έτσι Japanese game, σουτεράκι. Καταρχήν μου αρέσει Στέλιο πάρα πολύ. Το Gunner 2, έτσι. Μ' αρέσει η φοβερά η ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο αυτό τώρα. Είναι πολύ καθαρό, ρε φίλε. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι να το δούμε. Κάτσε. Το loading ξέρεις και καλά αν είναι πιο γρήγορο αυτό το... Δεν το γνωρίζω, πάντως και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί πέρασε κανένα στην αγωγή πολύ γρήγορα. Ναι, και δεν ακούγεται και το loading όσο ακούγεται, ξέρεις, τα original, ας πούμε, Dreamcast. Πλέον τουλάχιστον και γερασμένα τα χρόνια κάνουν πάρα πολύ φασάρια, έτσι. Το... Ναι, Όπου εδώ, γρήγορα γραφικά, πολύ ωραία τα χρώματα. Πάμε σε ένα μπουσάκι, τώρα από βρύχιο βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι στις μικρές CRT είναι πολύ πιο εντυπωσιακά, Στέλιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Ναι, πλέον, όσο πιο μικρή είναι η οθόνη, τόσο καλύτερα. Ναι. Δεν φαίνονται τα ψεγάδια, ας πούμε. Ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι και γενικά η πλακέτα της συγκεκριμένης τηλεόρασης, αν ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις,
φτιαγμένη για να βοηθάει για ακόμα καλύτερη. Ναι. Ναι. Πολύ πιθανό. Εν τω μεταξύ, εδώ βλέπετε και ένα Ιαπωνέζικο παιχνίδι που γενικά τα Τζαπανίζικα παιχνίδια έχουν πολλά διαμάντια σε σούτε. Και... ναι, Σάντου και Τρίνκα, δεν το συζητώ. Τρελέ βιβλιοθήκε. Και εγώ, α πούμε, δεν έχω ασχοληθεί με μισό λεπτό να κάνω ροτέι. Προσπαθώ να κάνω ροτέι. Δεν κάνει ροτέι, αλλά. Τώρα έκανε. Φοβερά παιχνίδια. Που πολλοί δεν τα ξέρουν. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με Τζαπάν, α πούμε, εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Δεν τα ξέρω. Και βλέπω όμω τώρα κάτι πολύ όμορφο. Και ο ήχος στερεοφωνικός που δεν είπαμε πριν, έχει δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, τι να πω. Τι θα πείστε από εδώ, έτσι. Ναι, rotating τελείως. Έχω πορωθεί λίγο, εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και το παιχνίδι και αυτό τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, παιδιά, αλλά η εικόνα που παίρνω αυτή τη στιγμή που βλέπω εδώ είναι φοβερή. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με τη CRT μου. Που είναι του 2004 τις τελευταίες της Trimitron όταν παίζω Dreamcast. Είναι πολύ ανώτερο αυτό. Και με όχι καλώδια RGB aftermarket, το δικό του έτσι. Ατόχι. Ναι, ναι. Ξέρεις τι, λέω να κλείσω λίγο το φως, ναι. Να δείξουμε καλύτερα και την οθόνη αλλά και τα φώτα. Και τα φωτάκια, φωτάκια στα πλάγια, ναι, για να το δούμε λίγο γρήγορα. Και εδώ τώρα βλέπουμε έτσι και στα πλάγια, δεν ξέρω ο καμεραμάν μας αν το δείχνει. Το κεφάλι του Sony. Το κεφάλι του Sony. Εντάξει, φοβερό παιχνίδι, το παροφείο εδώ, το είπαμε. Εντάξει, και το controller σου είναι, ρε παιδί μου, πρακτικά καινούριο. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν έχει πολύ χρησιμοποιηθεί. Αν ήθελα να παίξω Dreamcast, έβαζα. Ναι, θα βάζει ένα άλλο. Απλώς, οπότε μου κάνει και τη τιμή να το δουλέψει κιόλα. Εντάξει, την ανάψαμε κιόλα γιατί το χρειαζόταν μετά από τόσα χρόνια απαξία. Ακριβώς, γιατί αυτό. Εγώ περίμενα να μην κάνει κανένα πάμ, ξέρω εγώ, και να σκινάξει μέρα. Εντάξει, τρομερό εξώτικο μάτι, να έχασα την περίπτωση. Θα έχω πάει καλά, να σου δείξω πάνω καλύτερα. Ναι, έχασα και λίγο. Φοβερό, φοβερό. Ωραία. Αυτό ήτανε και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο μας. Λοιπόν, εδώ το είδατε. Δεν χρειάζεται να δείξουμε περισσότερα, μην το κουράζουμε κατά μηχάνημα. Το Sonic εδώ, το Diver, ξέρω εγώ που μοιάζει από το Sonic. Εντάξει, πρώτη φορά το βλέπω έτσι το πιάνω, απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο, που... Εξάς εγκαφάνς. Έτσι, έπρεπε να το δω. Ευχαριστώ που κάνεις τη τιμή στο κανάλι για άλλη μια φορά να δείξουμε τρελό exotic περιεχόμενο, πόσο μάλλον στο ελληνικό YouTube, γιατί και στο ξένο δεν νομίζω έχεις δει κάτι. Δεν έχω δει. Δεν νομίζω να έχει κάποια παρουσίαση. Και οι λίγες πληροφορίες είναι από Wikipedia, από εδώ. Και αυτές, ναι, δηλαδή πολύ λίγα πράγματα για το μηχάνημα. Dreamcast Divers, παιδιά, Japanese Exclusive, 1000 κομμάτια. Το όχι ο Στέλιος. Εντάξει, δεν είναι το όχι ο Στέλιος, με αυτή τη λεδάρα που έχει γενικά, έτσι. Να κάνεις και κοκκινίζω. Έτσι, θα σου κάνω κανένα εφέ να έχεις κοκκινίζει τώρα. Εσύ γενικά θέλεις... Τα μαγουλάκια τώρα που παχύναμε με την καραντίνα κιόλα. Εντάξει, τώρα θα παίζεις μπασκετάκι, γιατί ο Στέλιος παίζει για μόνο μπάσκετ, να ξέρετε, οπότε πιστεύω θα χάσεις. Θες γενικά, έχεις κάτι στο νου που θα ήθελες να δείξουμε κάποια σειρά, είτε video games, είτε κονσολών γενικά, στο μέλλον, στους φίλους? Κοίταξε, έχω στο μυαλό μου και PC Engine να δείξουμε. Μου το έχεις παλιότερα, ναι. Που γουστάρω πολύ τη συγκεκριμένη κονσόλα και έχω αρκετές εκδόσεις της. Και FMRT μου έχεις πει. Και FMRT επίσης, εντάξει. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε, υλικό πολύ υπάρχει εδώ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Με το Στέλιο έχουμε συνεννοηθεί να βγάζουμε πιο συχνά επεισόδια. Ρέτρο Κολέκτορς πλέον, αφού έχει και έναν πιο ωραίο χώρο έτσι. Είμαστε λίγο τώρα πιο συντονισμένοι, πιο καλά. Οπότε να περιμένετε αρκετά συχνά το προσεχές διάστημα επεισόδια από αυτή την ιδιαίτερη playlist στην Ελλάδα. Στέλιο, ευχαριστώ πολύ που με δέχτηκες για την κομμαδάρα σου. Για μια ακόμα φορά, τα είπαμε. Χάρηκα πολύ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Με χαρά, παιδιά.